Καταλήξαμε την πολιτική μας κληρονομιά, λέγοντας ότι η μαθηγριά δεν θα πω τα σε κοινότητα τους, εισαγωγή.
απορρίφωμα της κοινωνίας του ΣΟΜΟΣ, υπήρξαν τα 89 καταδεσμένα καθόματα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι εκτελέσεις σαφών, αμάχων, ακόμα και παιδιών, ως αντίθετα σε πράξεις αντίστασης του λαού μας. Τα αρχεία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, πριν από επίσημες αναφορές μαζικών εγκλημάτων των κατοχικών δυνάμεων. Σε πολλά από αυτά τα μαζικά εγκλήματα, οι Γερμανοί ξεπέρασαν μέχρι την διαταγή 100 Έλληνες για ένα Γερμανό. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τους 1.100 νεκρούς στα καράβια Αγίας. Τους 444 στο κομμένο Άρτισο, τους 229 στο πίσω του Ιωνίας, τους 290 στο Μεσόγειο, τους 340 στους πύργους του Δεμαΐδας, τους 280 στο πίσω της Καστοριάς και τους 70 στη Σέρβη. Κάποτε όμως έφτασε η φτιά, πολυπόθητη μα ακριβά πλέον. Στις 12 Οκτωβρίου του 1944 η Γερμανία έφυγε από την Αθήνα και από την Ελλάδα ολόκληρη. Έληξε έτσι ένα τετράγωνο της αγώνας που έγραψε σελίδες δόξας στην ιστορία του τόπου μας. Οι περισσότεροι ιστορικοί αναγνωρίζουν συμφωνούν πως χάρη στην καθυστέρηση που είχαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα αντιμετώπισαν τη Ρωσία στη διάρκεια ενός δύσκολου χειμώνα και έτσι ξεκίνησε η ήττα τους. 1940 έως σήμερα, 2023, έχουν περάσει από τα 3 χρόνια. Οι εποχές άλλαξαν, αλλά τα γεγονότα επαναλαμβάνουν. Επίβουλοι της Ελλάδας στον περιοχή του Ερτεμουσοπίνη κήρυξαν πόλεμο εναντίον της πατρίδας μας. Εχθρός του ίδιου λαού, αλλά και άλλο σήμερα, ένα παγκόσμιο και μισάνθρωπο σύστημα. Κηρύσσει τον ίδιο του πόλεμο σε διάφορες χώρες. Στο παρελθόν, τα όπλα του εχθρού ήταν συμπαθητικά. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τα σημερινά όπλα είναι ύπνοα, είναι σχεδόν αόρατα, αλλά εξίσου καταστροφικά. Σήμερα ο πόλεμος είναι οικονομικός, πνευματικός και ηθικός. Ένας πόλεμος κατά των αρχών, ιδεών και αξιών και της πίστης της φυλής μας. Πόλεμος που χτυπά τις θέσεις μας. Η προπαγάνδα του εχθρού έχει εισβάλει με την δική μας συγκατάσταση και ευθύνη μέσα στα σπίτια μας από όλα τα μέσα ενημέρωσης και κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φυσικά την ευθύνη δεν την έχουν αυτά, αλλά εμείς είναι. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, η διαστρέβλωση της αλήθειας βασιλεύει καλοσυνικά. Η έγκριση που χάσει πραγματικά το νερό τους. Οι λέξεις κακοποιημένες έγιναν όπλα κατά της αλήθειας. Η αλήθεια, το φιλότιμο, η ανθρωπιά έγιναν απαξία, ενώ η ευθέρεια, το χρήμα και το αντίθετο αποτελούν κυρίαρχη δύναμη στον παγκόσμιο στρατό. Η φιλοπατρία αρχίστηκε με ψαλοδοξία και συντηρητισμό. Η παράδοση της χώρας μας στους εχθρούς της την ονομάσαμε πρώτο και ανάπτυξη και την προδοσία των αγώνων και των πράξεών μας συνέβησε στην ειρήνη λύση και ύπαρξη των λαών. Τη στιγμή που οι ίδιοι εχθροί στείλουν πολέμους σε διάφορα μέρη της γης, η έννοια Έλληνας είναι να αντικατασταθεί με την μοντέρνα έννοια πολίτης του κόσμου. Λες το δεύτερο δεν μπορεί να συμπάρξει τον κόσμο. Με την ιδεολογία της δημόσιας ασφάλειας θα εγκαλέσετε την ελευθερία του προσώπου και του πολίτη. Η ελληνική σημαία, την οποία υπερασπίστηκαν οι στρατιώτες του 40, στα βουνά της Αλβανίας, δίνοντας ακόμα τη ζωή τους, δεν αποτελεί για κάποιο συγκεκριμένο σύμβολο. Αντίθετα, όποιος την προβάλλει, χαρακτηρίζεται εθνικιστής και υπολογιστή ή πρόοδο. Ζούμε στην εποχή του σεβασμού, της διαφορετικότητας, που τίνει να γίνει